Φίλες και φίλοι της Κυπριακής Καλαθόσφαιρας, καλησπέρα σας ξανά από την αίθουσα Κώστας Παπαέλληνας εδώ στον Στρόβολο, όπου σε λίγο θα ξεκινήσει η αναμέτρηση ανάμεσα στον Κεραμνό και στην Ένωση. Παιχνίδι το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής για την πρώτη φάση του πρωταθλήματος PAP Basketball League, το οποίο μεταδίδεται σε live streaming από την ιστοσελίδα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι όσον αφορά την μάχη για την τετράδα. Πρώτη φάση θα λέγαμε τον Αντώνη Ρουσάκη, ο οποίος στη συνέχεια θα μας δίνει τα σχόλιά του. Στη συνέχεια θα υπάρχει μια τακτική, κάποιος να χτυπήσει συγκεκριμένα πιο κοντά στο καλάθι ή με κάποιον άλλο. Ο Κεραμνός τώρα με τον Ρόζελ, ο οποίος μπήκε στο παιχνίδι. Και έχουμε το καλάθι τώρα από τον Άντωνη Κίνγκ, ο οποίος θα κάνει το 11-8. Η μπάλα τώρα στον Κορονίδη που κάνει την προσπάθεια για τρεις. Είναι αυτό που είπε ο Αντώνης πριν, από Παπαδόπουλος, ο οποίος έχει πάρει θέση στο παρκέ. Ο Πυρίλης εδώ, πολύ ωραία. Και οι φιλοξενούμενοι τώρα έχουν και πάλι την κατοχή. Για να δούμε, έχουν την ευκαιρία ακόμα και να σουβαρίσουν με τρίποντο, όμως θα μειώσουν στον πόντο με το δίποντο που θα... Αυτός στον Σάιμον τον Μιχαήλ. Ο Ίλιαμσον ξανά. Ελευθερώνεται εδώ ο Σάιμον. Εδώ μια πάρα πολύ αυτή την προσπάθεια που έκανε ο διεθνής άσος του Κεραμνού, ενώ απαντάει με τρίποντο ο Φέργιουσον για την Ένωση και ρίχνει τη διαφορά στο τρίποντο. Κατοχή για την ομάδα της Ένωσης. Γίνεται όμως εδώ το λάθος και έχουμε συσύψω. Και για να δούμε ξανά τον παίχτη εδώ της Ένωσης. Όμως ο χρόνος έχει λήξει, πέρασαν τα 24 δευτερόλεπτα και η κατοχή είναι ξανά για την ομάδα του Κεραμνού, για την οποία θα πρέπει... Κεραμνός Αντώνη, ο οποίος πάνω στη ζώνη της Ένωσης, που έλεγες προηγουμένως, σημείωσε 3 τρίποντα. Ενώ τώρα να δούμε και αυτή την φάση με τον Ροζέλ εδώ να κλέβει και να κάνει και το κάρφωμα. Και ο Κεραμνός θα πάει στο συν 12, 56-44. Η Ένωση, ο χειμώνας εδώ ήταν ελεύθερος για τρεις και θα βρει τον στόχο. Το σκορ. Ο Άντωνι Κίνγκ εδώ στο καλάθι. Αντώνι Κίνγκ έδωσε στον Βέργιουσον για αυτό στον Άγκρουμ. Εδώ οι τρεις ξένοι της Ένωσης που συνεργάστηκαν. Και στη συνέχεια είναι το τρίποντο από τον... για να κλείσει το παιχνίδι. Το σκορ είναι στο 75-60 για την ομάδα του Κεραμνού, με τον Νίκο Τοστιλιανού εδώ στο Σάιμον τον Μιχαήλ, και στη συνέχεια έρχεται ο Ουίλιαμσον σε τους νέους παίκτες, ο Μιχάλης ο Κακιούζης. Και τώρα έχουμε το καλάθι για τον Κεραμνό που παίρνει στο παιχνίδι. Πρέπει να είναι ο νεαρός ο Γιαξής αυτός που έχει μπει στο παιχνίδι, ενώ τώρα έχουμε ένα κάρφωνο. Όλα αυτά και ενώ το παιχνίδι ανήκει στην ιστορία από αυτή τη στιγμή, ο Κεραμνός κέρδισε με τελικό σκορ 85-60 την Ένωση. Ο Κεραμνός, ο οποίος ήταν μπροστά στο ημίχρονο με 40-35, δίκη.